Καρλόβαση βγήκε από τις δύο τουρκικές λέξεις «Καρλί ο Βασί», που στα ελληνικά θα πούν «χιονοσκέπαστη πεδιάδα». Οι Τούρκοι ονόμασαν έτσι τη δυτική πλευρά του νησιού γιατί τότε ήταν γεμάτα από δέντρα τα οποία άσπριζαν με τις χιονιές του χειμώνα, έτσι που από μακριά φάνταζαν σαν χιονοσκέπαστη πεδιάδα. Το μέρος αυτό, σύμφωνα με τον Επαμεινώντα Σταματιάδη, στα παλιά χρόνια ήταν πυκνοκατοικημένο, και αυτό συμπεραίνεται από τα ερείπια αρχαίων οικοδομών και από τους τάφους που βρέθηκαν εκεί πέρα. Οι πρώτοι κάτοικοι του Καρλοβάσου, εκτός από τους απογόνους των Σαμίων εκείνων που είχαν μετοικήσει στοιχείο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ήταν Πελοποννήσοι, Ικαριώτες, Ναξιώτες, Κρητικοί, Ευβοιώτες και άλλοι νησιώτες. Το παλαιό Καρλόβαση είναι χτισμένο πάνω σε ένα βουνό και ένα φαράγγι μέσα από το οποίο κυλά ένα χύμαρος. Το χωρίζει σε δύο συνοικίες, από τις οποίες η προς τα δυτικά λέγεται Γαλατάς και η προς τα ανατολικά Ακαμάτρα, σύμφωνα με τον Επαμεινώντα Σταματιάδη. Όπως φανερώνει και το όνομά του, είναι το αρχαιότερο από τα τρία Καρλοβάσια και χτίστηκε περίπου στα τέλη του 1500 από Πελοποννήσιους που φέραν από τον Άφλιο και την εικόνα του Αγίου Νικολάου του Αναπλιώτη στην θέση Παλαιά Βρύση. Το μεσαίο Καρλόβαση λέγεται και Καλύβια. Και αυτό γιατί οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν από το παλαιό Καρλόβαση στην περιοχή έκτισαν καταρχήν καλύβες, τις οποίες αργότερα μετατρέψανε σε σπίτια. Το μεσαίο Καρλόβαση το χωρίζει από το νέο Καρλόβαση ένας χύμαρος που είναι ορμητικός τον χειμώνα, πρόκειται για το καρλοβασίτικο ρέμα για τον αρχαίο Κερκίτιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο Επαμεινώντας Σταματιάδης, το αρχικό χωριό βρισκόταν προς την αριστερή πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, όπου κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε κάποιο χωριό και πριν από την ερήμωση του νησιού. Εξών όμως από τα άλλα, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι σε αυτό το μέρος βρισκόταν το πρώτο χωριό και τα εξής. Όλη η γης γύρω από τον Άγιο Αθανάσιο είναι χωράφια ξεχερισωμένα και κάποιος που καλλιεργούσε στα 1838 ένα από αυτά τα χωράφια βρήκε τρία πιθάρια σκεπασμένα με πλάκες καλά προσαρμοσμένες μεταξύ τους που στον πάτο τους υπήρχε λίγο λάδι παγωμένο. Οι κάτοικοι των τριών Καρλοβασίων ήταν κυρίως έμποροι και ναυτικοί και διακρίνονταν για το επιχειρηματικό τους πνεύμα και τη μεγάλη δυσκολία που συναντούσαν στις ναυτικές τους εργασίες. Από το γεγονός ότι ο τόπος τους δεν είχε λιμάνι, κάτι που τους ανάγκασε να καταπιαστούν με την κατασκευή ενός τεχνητού λιμανιού, στο οποίο θα εξασφάλιζαν τα πλοία τους από τις τρικυμίες και κυρίως του καϊκίου, από το φύσμα του οποίου διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σταματιάδης. Για τον λόγο αυτό, οι ναυτικοί φτάνοντας στα Καρλοβάσια τραβούσαν έξω στη στεριά τα πλοία τους και όταν επρόκειτο να ξαναταξιδέψουν, τα ήρθαν πάλι στη θάλασσα. Αυτή η δουλειά, αν τύχαινε να γίνει τη νύχτα, ήταν πολύ κουραστική και επικίνδυνη. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι πρόκριτοι από όλους τους δήμους του τμήματος και καταλήξαν στην απόφαση, όπως με την επιβολή ειδικής φορολογίας και με θελοντικές ερανικές εισφορές, να κατασκευάσουν λιμάνι στη θέση που λέγεται Σχήνος. Έτσι, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1871, άρχισαν την κατασκευή του έργου, που μέχρι σήμερα συνεχίζεται και το οποίο όταν αποτελειώσει θα φέρει μεγάλο καλό στον τόπο, καταλήγει ο Επαμεινώντας Σταματιάδης το 1890.